σελίδες της ηρωίδες που τύλισαν την αποστολή τους και έγραψαν σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας στην ιστορία του έθνους. Ακολουθούν στη συνέχεια αντιπροσωπευτικά τμήματα των πολιτιστικών τόπων με αναπηρία «Βηματίζω». Ιδρύθηκε το 1994 στον νομό Κυρκής. Από το 2004 είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κυδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία. Από το 2013 συμμετέχει με εκπρόσωπό της στα Γενικά Συμβούλια της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Ο Σύλλογος Βηματίζω έχει ως κύριο σκοπό του την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και κύριο μέλημά του είναι να αποκτήσουν αυτά τα άτομα τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Έτσι, ο Σύλλογος Βηματίζω προσπαθεί να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες αλλά και τις ευκαιρίες να οργανώσει και να συντονίσει οποιασδήποτε δράση θα βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του σκοπού του. Στέγες και διαμερίσματα υποστηριζόμενη διαβίωση, οικοτροφή υποστηριζόμενη διαβίωση, κέντρο αποθεραπείας, αποκατάστασης, διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, παραγωγικά εργαστήρια ατόμων με είδη, αναπηρία ως προεπαγγελματικές δραστηριότητες. Το ενεγκύλ κυλκής λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2020-2021 με ένα τμήμα στην Α' Γυμνασίου. Αυτή τη στιγμή έχει 6 τμήματα, πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου και πρώτη ηλικίου. Το ορολόγιο πρόγραμμα καλύπτεται από εκπαιδευτικού διαφόρων ειδικοτήτων τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίση, το σχολείο διαθέτει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Σύλλογος Αρμονία. Ιδρύθηκε το 1970 και επί όλα αυτά τα χρόνια επιδεικνύει ένα πλούσιο, πολύμορφο και πολυπίκυλο δημιουργικό έργο. Στα χορευτικά τμήματά του διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα και η παιδική χοροδία είναι δημιούργημα των τελευταίων 20 ετών. Παραλάβει τώρα το Λύκειο Ελληνίδων Κυλκής, που μας διδάσκει πως η παράδοση δεν πρέπει απλά να διατηρείται, αλλά και να εξελίσσεται. Να γίνεται βίωμα και ενέργεια των σύγχρονων. Να αξιοποιούνται εκείνα τα στοιχεία της που μπορούν να δράσουν ανανεωτικά. Παλαιότερη την παράδοσή μας, συμβάλλοντας. Περνούν τα άλκη μανιάτα του
συλλόγου στην. Απόγονοι της κλεφτουριάς του Σταυραϊτού, του Τζουμέργου και των αγράφων Αντώνη Μακρυγιάννη, του γνωστού σε όλοι.
μας τιμούν τους ήρωες τους οποίους οφείλουμε ότι είμαστε ελεύθεροι πολίτες μιας ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας.
εργασιών με τη θεωρία σε πράξη. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία έργων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκαλούν θαυμασμό με το παραγόμενο αποτέλεσμα και τη μοναδικότητα της ιδέας. Περνά τώρα το πρώτο υπάλληλο της. Ο τομέας γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής, ο τομέας ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής αυτοματισμού, ο τομέας δομικών έργων, ο τομέας υγείας και πρόνοιας και ο τομέας αισθητικής κομματικής. Σχεδιασμένο σύστημα αυτοδιοίκησης και ατομικής πρόοδου, τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν εμπειρίες και μαθαίνουν να ζουν με αξίες όπως ο σεβασμός, η πίστη, η συνεργασία και η φιλία. Ακολουθούν οι Έλληνες πρόσκοποι. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε Ελληνόπουλα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, κοινωνικών και φυσικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και καθήκον προς την πατρίδα, προς την οικογένεια, τον συνάνθρωπο και την κοινωνία, καθήκον προς τον εαυτό μας. Οι πρόσκοποι του Thank you.